and another boring day. I see all these people don't know what to say. Τι είναι αυτό? Ποιο? Αυτό. Τσάι. Τόσο άσχημα δείχνω. Things gonna change, I heard. By the time I'm gonna be dead. Τι θα πει αυτό? Ποιο? Αυτό που είπες τώρα. Όχι αυτό. Αυτό που είπες τώρα τελευταίο. Άκουσα τα πράγματα αλλάξουν προς το καλό, αλλά μέχρι τότε θα με έχουν βρει νεκρό. Κάπως έτσι. Σωστό. Μ' αρέσει. Με το ρολόι σου τον έχω πει, ε. Άκου να δεις. Σε κάτι μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό έχουν βρει έναν τρόπο να ελέγχουν τους υπαλλήλους τους. Να μην πλουφάρουν την ώρα της δουλειάς και τέτοια, ξέρεις. Τους έχουν δώσει λοιπόν όλους από ένα ρολόι που είναι μαζί και μπομπός. Κανονικό ρολόι, μιλουράκησα και το δικό μου. Την αράζει λοιπόν ο Χοντροκαριόλης, ο διευθυντής στο γραφείο του. Δεν μου λες. Σε ενδιαφέρουν αυτά που λέω τώρα. Την αράζει λοιπόν ο Χοντροκαριόλης, ο διευθυντής στο γραφείο του, μπροστά σε ένα μεγάλο πίνακα που δέχεται τα σήματα από τα ρολόγια. Και βλέπει, ας πούμε, τον υπάλληλο με το ρολόι νούμερο 1 να έχει ξεχαστεί με τις ώρες στην καφετέρια. Τον υπάλληλο ρολόι νούμερο 2 να φλατάρει με την κόμμενα ρολόι νούμερο 3. Τα ρολόγια 4 και 5 τέλειο το χαβαλέ στις τουαλέτες και τρέχα γύρω. Τελειώνει η εβδομάδα, τους μαζεύει στο γραφείο, τους κάνει τη σούμα και τους αγγίζει τα μεροκάματα. Και από την επόμενη εβδομάδα. Τα υπαλληλάκια τρέχουν σαν άλογα. Πώς φαίνεται αυτό? Ξέρω εγώ. Ας πρόσεχα. Δεν γιου έχεις. Ας πρόσεχα. Θες να ακούσεις και τη συνέχεια? Μπα. Έχει και συνέχεια. Κάποιοι που μυρίστηκαν το κόλπο άφηναν τα ρολόγια στο γραφείο τους και πήγαιναν όπου ήθελα. Και ο πίνακας απάνω έδειχνε ότι εργάζονται κανονικά. What a wonderful, wonderful world. Αλλά τους ανακάλυψαν. Και αποφάσισαν να τους κάνουν εγχείρηση και να τους φυτέψουν ένα πομπό. Εκεί που βάζουν το ρολόι. Έλα, ακούστε. Για να ξέρουν που βρίσκονται στα αλήθεια. Καλά. Και αυτό δέχτηκαν? Όχι ακόμα. Στο τέλος όμως θα το δεχτούν οι καριόλιδες, ε. Τώρα, αφού την ήξερες την ιστορία, τι με έβαλες να σου την πω? Αφού ήθελες να την πεις. Γι' αυτό δεν κουστάω ιδέα με την τεχνολογία. Ενώ με τους μπάτσους πλακώνεστε, δίνεις τα καντήλια σου ή γίνεται κάποια κοινωνική συναστροφή. Με το κομπιούτερ τι να πεις, σε έχει και χεσμένο. Δεν πιστεύω να φύγεις από εδώ. Πού να πάω? Εγώ τώρα τι κάνω σιγά σιγά.